διαχείριση είναι να τα πλοία όλα να είναι κρατικά. Εντάξει. Όχι, είναι άλλη λογική. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Δημοκρατή, το μόνο που του σημαίνει είναι να επιβιώνουν αυτοί. Είδα ότι η εταιρεία στέλνει για να συνεπείς, για να κάνει πολλά δρομολόγια. Ωραία. Γιατί εγώ είμαι επιστημονικό και βλέπω. Για να συνεπείς και να κάνει πολλά δρομολόγια, αναγκάστηκε και διακοπή δρομολογίων. Τι θέλετε τώρα, να αναγκάσουμε και τις υπόλοιπες εταιρείες να κάνουν διακοπή δρομολογίων. Και μην μου πείτε ότι θα έρθει κάποια εταιρεία σαν η Πάτρα όταν πάρει τα οικονομικά στοιχεία από το ημεραγείο. Αυτό ήθελα να πω. Μπορεί να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο καπιτάνης σου. Ένα άλλο που δεν ελεγχθεί είναι ότι δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι τράπεζες δεν υπάρχει ρευστότητα, δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Δεν υπάρχει το εργαλείο το να προσφύγω στην τράπεζα, να πάρω ένα κεφάλαιο κινήσεως και να επιβιώσω. Εν τω μεταξύ, το να έρθει άλλη εταιρεία είναι μια κουβέντα. Από πού θα έρθει, που όλες είναι στο κόκκινο. Να μου πει ένας, μια που είναι υγιής, να έρθει ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα. Καμία δεν είναι. Έτσι. Ευχαριστώ. Κύριε Κουρή, επειδή αναπτύχθηκε μια επιχειρηματολογία που ενδεχομένως, δεν ξέρω να ληφθεί υπόψη από εσάς, και να μειώσει την δρυμύτητα των ετοιμάτων έτσι όπως τα βάλετε. Δηλαδή εδώ γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι εφοπλιστές φτωχαδάκια. Μπατηρίζουν οι άνθρωποι. Είναι έτοιμοι να πετάξουν τα μυαλά τους, ας πούμε. Πραγματικά δεν άκουγα ποτέ και στη φάση της ανάπτυξης ότι οι εφοπλιστές κερδίζουν. Ποτέ. Ακόμα και όταν αποδεδειγμένα ο τζίρος τους ανεβαίνει, ακόμα και όταν εχθές τους έχουν εξαιρέσει από τη φορολογία, από το φορολογικό νομοσχέδιο. Όχι, και οι εφοπλιστές. Στις ακτοπλοϊκές. Ακόμα και όταν τους εξαιρούνε, πάλι μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω, εδώ πρέπει σαν λαός επιτέλους να κάνουμε ένα βασικό βήμα. Και γι' αυτό ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει την πρότασή μας για ενιαίο φορέα ακτοπλοϊκή συγκοινωνιών που θα έχει κρατικά καράβια, δημόσια καράβια, με την έννοια ότι μπορεί να μπαίνει και μέσα το καράβι γιατί μπορεί να προσφέρει μια κοινωνική υπηρεσία. Βεβαίως, άμα το πάμε στη λογική αυτή του το χειμώνα ταξιδεύουν λιγότεροι, να μπαίνει και μέσα. Και πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το επίσημο κράτος με την έννοια του σοσιαλιστικού κράτους ή όχι του καπιταλιστικού. Αλλά να σας πω κάτι. Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε όλοι οικονομικά. Μπορεί να δουλέψει με δύο πράγματα. Ή με υψηλό ποσοστό κέρδους, ή με υψηλό ποσοστό κατανάλωσης. Ρίξτε λοιπόν τις τιμές να αυξηθεί η κίνηση. Εδώ τι βλέπουμε. Μειώνεται δρομολόγια. Μειώνεται τα πλοία. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Σαμούρης προηγουμένως έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι πλοίο αυτό που να μπορέσει να σου κάνει τρία δρομολόγια. Γιατί δεν προλαβαίνει να αδειάσει στην καλοκαιρινή περίοδο και να γεμίσει στην καλοκαιρινή περίοδο της οξύτητας. Λοιπόν, και μειώστε τα εισιτήρια να αυξηθεί η κίνηση. Όχι. Θέλουνε. Και χαμηλότερο κόστος και τράτσι πετρελαίου και άγονες γραμμές και μεταφορικό ισοδύναμο και αυξημένα εισιτήρια και να επορροφήσουν την αύξηση των ασφαλίστρων που η κυβέρνηση κατάργησε το φόρο αλλά και είπα να το δίνουν στο δημόσιο και τον παρακρατήσανε. Ακόμα και εκείνον οι εφοπλιστές. Αυτά κάνουνε. Και φτιάχνουν ένα σωρό καράβια, παίρνουν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τράπεζες. Με μηδενικά επιτόκια και τώρα έρχονται εδώ να μας κλαφτούν. Δημήτρη, να το κλείσουμε. Το κλείνουμε. Αλλά εδώ πρέπει η κύριε Κουρή, και θα συμφωνήσω με την πρώτη σας τοποθέτηση για το πώς πρέπει να πάμε, με τα τρία δρομολόγια και με μειωμένα εισιτήρια. Και άμα δεν τους συμφέρουν, να αλλάξουν επάγγελμα. Να γίνουν ναύτες και καντιλανάφτες. Να κλείσουμε αυτό το θέμα, όπως είχαμε πει, να μπούμε σε αυτό το θέμα του εκτός συνειδησίας που τίθεται για να το συζητήσουμε. Είναι ένα σοβαρό θέμα για τη δρομολόγηση αυτού του πλοίου.